Καλησπέρα κυρία Παπάζογλου, καλή χρονιά στις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές σας, σε όλους τους φίλους μας από την Καβάλα. Ευχαριστούμε θερμά, καλή χρονιά. Μόνο. Να είστε καλά. Να πούμε ότι στις τελευταίες σας δηλώσεις, κύριε Πρόεδρε, τονίζετε και ξεκαθαρίζετε ότι η αποκλιμάκωση των μέτρων θα πρέπει να είναι σταδιακή και φυσικά αν υπάρξει υπομονή σε όλους τους αρμόδιους, αλλά φυσικά και στον εμπορικό κόσμο της χώρας. Ωστόσο, με ιδιαίτερες αμφιβολίες και από την δική σας πλευρά, όσον αφορά η έναρξη της ξανά της σχολικής χρονιάς για την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, τονίζοντας μάλιστα ότι κατά τη γνώμη σας θα επιβαρυνθεί φυσικά το ΕΣΥ και θα έχουμε και αύξηση των κρουσμάτων μετά από αυτή την απόφαση. Κυρία Παπάζογλου, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια εικόνα ιδανική. Mm-hmm. Ούτε σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που ανοιχνεύονται θετικοί, ούτε σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που νοσηλεύονται ως νοσηλευόμενοι σε απλή κλίνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ούτε των ανθρώπων που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Επιπλέον, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στους τελευταίους 2 μήνες τίνει να γίνει μονοθεματικό, δηλαδή να νοσηλεύει αποκλειστικά ασθενείς με COVID, που σημαίνει ότι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, οι θεραπείες τους και οι ιατρικές πράξεις που τους αφορούν μεταδίδονται για το μέλλον. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να ρισκάρουμε με κανέναν τρόπο μία αύξηση των κρουσμάτων της COVID, που θα φέρει επιπλέον επιβάρυνση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και γι' αυτό θα πρέπει όποιο βήμα κάνουμε προς τη χαλάρωση να είναι πολύ καλά μελετημένο, να είναι σταθερό, να γίνει στο χρόνο που θα εγγυάται την ασφάλεια των βημάτων προς τα εμπρός, για να μην έχουμε στάσεις, οπισθοχωρήσεις και αναθεωρήσεις. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να ανοίξουν τα σχολεία, κύριε Πρόεδρε, ή όχι? Δεν το γνωρίζω αν η 11η του μηνός είναι η κατάλληλη ημερομηνία για να ανοίξουν τα σχολεία. Τα στοιχεία είναι αυτά που περιμένουμε για να το δούμε αυτό και να πούμε. Έχουμε προτεραιότητα το άνοιγμα των σχολείων ως κοινωνική ανάγκη προς τα παιδιά μας. Αυτό το θεωρούμε όλοι και είναι σταθερό. Αλλά θα πρέπει όταν θα ανοίξουμε τα σχολεία αυτό να το κάνουμε με την ασφάλεια ότι δεν θα επιβαρυνθεί η κατάσταση στο ΕΣΥ και η υγεία συνολικά στην χώρα. Οπότε αναμένουμε και περιμένουμε το τι θα δείξει αυτή η εβδομάδα, κύριε Πρόεδρε. Τέλος, ήθελα να σας ρωτήσω, πριν σας αποδεσμεύσουμε, ποια είναι η γνώμη σας και για το Click and Shop. Ακούσαμε με πρόσοχη και τις δηλώσεις του κύριου Γεωργιάδη ότι υπήρξαν καλά δεδομένα και για τα μικρά εμπορικά καταστήματα και υπάρχει μια βλέψη και μια προσπάθεια για τις επόμενες ημέρες, φυσικά μετά τις 11 Ιανουαρίου, για το αν θα εξεταστεί και το ζήτημα του Click and Shop. Είστε θετικό σε αυτό? Θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο τέτοιο που να επηρεάζει ελεγχόμενα την κατάσταση της υγείας όλων μας. Mm-hmm. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δούμε ποια είναι η επίδραση που θα έχει το άνοιγμα των σχολείων, ποια είναι η επίδραση που θα έχει το ελληνικό εμπόριο. Και να δούμε τι μπορούμε να αντέξουμε και να απορροφήσουμε ως κραδασμό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ποια προτεραιότητα δίνουμε. Δεν είμαι σίγουρος ότι το λιανικό εμπόριο επιβαρύνει τόσο πολύ όσο φημολογείται. Μάλλον φαίνεται να επιβαρύνει λιγότερο. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε και με βάση την απόδοση του νέου αυστηρότερου πλαισίου που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, το οποίο θα ενισχύσει την προσπάθειά μας που διαρκεί εδώ και 2 μήνες και αποδίδει αργά καρπούς, έτσι ώστε όταν θα γίνουν τα οποιαδήποτε βήματα, αυτά να είναι ασφαλή, διότι ένα τρίτο κύμα φαίνεται πως είναι πρώτο πυλών και ήδη το συναντούμε σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, θα δοκιμάσει οπωσδήποτε τις αντοχές μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι σκόπιμο από την πλευρά μας να το αποθήσουμε όσο μπορούμε προς το μέλλον, δεδομένου ότι οι εμβολιασμοί είναι μια πραγματικότητα πλέον. Mm-hmm. Ναι. Και αναμένουμε και περιφερειακά να ξεκινήσουν και στις υπόλοιπες περιοχές όπως και στο νοσοκομείο μας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε. Καλό κουράγιο.
Καλή χρονιά σε όλες τις τηλεθεάτρες και τηλεθεατές σας. Καλή χρονιά και σε εσάς την Καβάλα. Καλή χρονιά.